Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στην πρωινή ατζέντα, στη φιλόξενη παρέα της τηλεόρασης Άστρα, για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Δεν ήμασταν εδώ χθες γιατί είχαμε ζωντανή σύνδεση από τον Άγιο Δημήτριο. Χρόνια πολλά να πούμε, μιας και βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα που χθες φόρεσε τα καλά της, του Αγίου Δημητρίου, πολιούχους φυσικά της πόλης. Και όχι μόνο, και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Και χρόνια πολλά στον Δημήτρη και στη Δημητρούλα που γιορτάζανε χθες φυσικά. Και στον δικό μου τον Δημήτρη και σε όλους βεβαίως όσοι γιόρταζαν και είχαν την τιμητική τους χθες. Και στο γιο του Μιχάλη του Χειμωνίδη φυσικά και στον αγαπημένο Δημήτρη Μήτρου που θα τον ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και σε όλους λοιπόν οι οποίοι χθες είχαν και ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσουν, γιατί η ζωή είναι όμορφη και πρέπει να βρίσκουμε λόγους να γιορτάσουμε. Έτσι είναι το μόνο σίγουρο, γιατί έχουμε ανάγκη λίγο από το να αλλάξουμε και την ψυχολογία μας, κακά τα ψέματα. Τρίτη 27 του Οκτώβρη σήμερα, είμαστε και μία ημέρα πριν από την εθνική μας επέτειο. Πολύ διαφορετικός εορτασμός φέτος. Θα είναι νομίζω ο πιο λιτός εορτασμός της εθνικής επετείου, ό,τι ζήσαμε και στην 25η Μαρτίου. Χωρίς παρελάσεις, μόνον με θείες, δοξολογίες, εκκλησίες και κατάθεση στεφάνων στο ρόο της πόλης και βεβαίως παρουσία εκπροσώπων φορέων με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πολύ, πολύ διαφορετικό. Χωρίς παρελάσεις, δεν τις πολύ καταλαβαίνεις η αλήθεια είναι τις εθνικές επετείους όταν γιορτάζονται έτσι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά διότι τα πράγματα έχουν αγριέψει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά και είναι, θα έλεγα, και δύσκολη κατάσταση. Και όσο περνά ο καιρός και δεν έχουμε και το περιβόητο εμβόλιο, τόσο περισσότερο νομίζω ότι ανησυχούμε και αγχωνόμαστε για τα πάρα πολλά, για τα εκατοντάδες κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά. Θα δούμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία και η ΔΥΗ Λάρισα. Σήμερα έχουμε και τα rapid test. Θα δούμε σε πολύ πολύ λίγο από τι ώρα και πού και πώς γίνονται τα rapid test και βεβαίως πολλά ακόμη άλλα θέματα. Να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπάση βέβαια στη Λάρισα και την Έλληνα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε και μία ημέρα πριν μας έρθει η Κίρκη. Θα μου πείτε ποια είναι η Κίρκη. Είναι κακοκαιρία σύμφωνα με τους ειδικούς και τους μετεωρολόγους. Έχουμε από αύριο αλλαγή σκηνικού του καιρού και μάλιστα σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε δηλαδή πολύ βροχή αύριο, αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα ωστόσο έχουμε ηλιοφάνεια κυρίως στην πόλη της Λάρισας και 22 βαθμοί είναι η μέγιστη θερμοκρασία για την Λάρισα. Αύριο ξεκινάμε με από 11 βαθμούς μέχρι και 19 η μέγιστη θερμοκρασία και με αρκετές βροχές και καταιγίδες όπως είπαμε. Τώρα, όσον αφορά βεβαίως την πόλη του Βόλου, στους 14 βαθμούς αυτή την ώρα, 22 η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, βροχές και καταιγίδες και αύριο στην πόλη του Βόλου, όπως και στα Τρίκαλα αλλά και στην Καρδίτσα. Σήμερα, ωστόσο, οι θερμοκρασίες για τα Τρίκαλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες βλέπω σήμερα, και μάλιστα αρχίζει από το απόγευμα, χαλάει ο καιρός στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, από σήμερα κιόλας. Και στην Καρδίτσα με βροχούλες. Ο Δομοκός 12 βαθμοί, 20 η μέγιστη θερμοκρασία, 18 η μέγιστη αύριο, με αρκετές βροχές. Είπαμε αύριο, έρχεται η Κίρκη, νέα κακοκαιρία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα όπως είχαμε με την πρόσφατη θεομηνία. Ας ευχηθούμε όλα μα όλα να πάνε καλά. Έχουμε να δούμε τι γίνεται και με τα χρήματα που δόθηκαν ως αποζημίωση για τον κορονοϊό στους κτηνοτρόφους. Τα 3,80, το γνωστό 4 ευρώ που έγινε 3,80. Να δούμε λοιπόν και πολλά ακόμη άλλα θέματα. Προς το παρόν πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, έτσι όπως καταγράφουν οι συνάδελφοι όλα τα νέα της ημέρας. Εφημερίδα Ελευθερία, ρεκόρ κρουσμάτων για την Λάρισα. Στα 56 είναι τα θετικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες. Είναι το πιο, ο μεγαλύτερος αριθμός μέχρι σήμερα. Από τα 77 συνολικά στη Θεσσαλία, δεν τα λες και λίγα, 77 σε όλη τη Θεσσαλία. Πρόστιμα σε λαϊκές, κλείνουν σχολικά γυμναστήρια, κολυμβητήριο Νεάπολης, λέσχες πολιτισμού με απόφαση του Δήμου Λαρισαίων, απολύμανση του 7ου ΕΠΑΛ, ζητούν οι καθηγητές και σύσκεψη στο εργατικό κέντρο. Επίσης, χωρίς παρελάσεις η επέτειος του όχι όπως είπαμε και δημοπρατείται η τέταρτη Κυψέλη στο Χιτά. Νερό στη Σελήνη, ιστορική ανακάλυψη της ΝΑΣΑ και εισαγγελική παρέμβαση για χωματερήσεις στον Δήμο Τεμπών. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. 33 ασθενείς στα δύο νοσοκομεία, ανησυχία στη Λάρισα από την αυξητική τάξη των κρουσμάτων. Και Λάρισα κλείνουν τις σχολικές δραστηριότητες, εξωσχολικές. Θα δούμε για ποιο λόγο και πού ακριβώς, ποια θα είναι αυτά τα οποία θα λειτουργούν πλέον. Νέο αρνητικό ρεκόρ με 56 κρούσματα στη Λάρισα από τον κορονοϊό. Χιτά Λάρισας, δημοπρατείται η επέκταση της Κυψέλης 4.
Πάμε και στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Θετικοί στον ιό βρέθηκαν 28 φοιτητές μετά από γρήγορα τεστ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σε ποιες πόλεις καταγράφηκαν τα κρούσματα? Έκλεισε λύκειο στο Βελιστίνο για 11 μέρες μετά από διπλό κρούσμα. Συναγερμό σε νέο εργοστάσιο του Βόλου για COVID-19. Φοιτητρία έσωσε 76χρονη από το φλεγόμενο σπίτι της και μπράβο, ηρωίδα. Πάμε και στην εφημερίδα Θεσσαλία. Χέρι σε 9.000 ιδιοκτήτες. Βάζει το ελληνικό δημόσιο στο πήλιο. Μαθητές αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους και πέμπτη γενιά μεταλλουργών για την οικογένεια Δημόπουλου. Και πάμε και στην Δυτική Θεσσαλία. Η αλήθεια, πέθανε 72χρονος από τον κέντρο με κορονοϊό. Είχε νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Καρδίτσας και ακολούθως βρέθηκε θετικός, ενώ στην αρχή ήταν απείρετος και ασυμπτωματικός. Οι συμμετοχές τώρα στη λαϊκή αγορά, τα ονόματα των παραγωγών και των πολιτών και προχωρούν από την περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες δημοπράτησης της μελέτης της επαρχιακής οδού Καρδίτσας Καρπενησίου. Πάμε και στο site του σταθμού μας, astratv.gr, κορονοϊός, νέο ρεκόρ με 349 κλειστά σχολεία και τμήματα. Δείτε εδώ όλη την αναλυτική λίστα, ποια σχολεία δεν λειτουργούν. Στο Μεξικό τώρα 4.166 κρούσματα και 247 θάνατοι σε 24 μόλις ώρες. Στην Κίνα 16 εισαγόμενα κρούσματα με 50 ασυμπτωματικούς φορείς σε 24 ώρες. Και σοκ βαρύς τραυματισμός στην αναλήψεις με 35χρονο οδηγού Μιχαρής. Μισάφ πια με τα τροχιά, ειδικά αυτή την εβδομάδα είχαμε αρκετά. Έχουμε και πολλές δύσκολες ειδήσεις σήμερα, δυστυχώς, με φωνικά που έχουν γίνει στην χώρα μας. Και πραγματικά είμαστε σοκαρισμένοι, γιατί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έχουμε χάσει και λίγο την επικαιρότητα και λίγο τα υπόλοιπα θέματα πέρα του κορονοϊού αλλά και τα λειτουργικά. Έχουμε και μια έκτακτη είδηση, να ακούσουμε τον Δημήτρη Μήτρου και αμέσως μετά να δούμε για μια σύγκρουση που είχαμε ενός επιβατικού πλοίου. Θα δούμε σε πολύ πολύ λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Προς τον παρόν πάμε στον αγαπημένο Δημήτρη Μήτρου. Καλημέρα Δημήτρη και χρόνια πολλά για χθες. Καλημέρα Σοφία μου, ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Αντεύχομαι σε σένα για το σύζυγό σου, 100 χρονών να είναι. Την καλημέρα μας στο Μιχάλη, στο Βασίλη, στη Θεσσαλία, στη Στερεά, σε όλους τους εορτάζοντες, μην το ξεχάσουμε και αυτό. Και βεβαίως ψηλά στο πύλιο μια καλημέρα στην κυρία Τασία. Και ξεκινώ εγώ με θεότητα. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε, Σοφία μου, σε περίοπτη θέση στην πλατεία Πάρκου Λαμίας, με δύο ανήλικες Ρωμά να θοπεύουν ηλικιωμένο με σεξουαλικές διαθέσεις και μάλιστα 11.30 ώρα το πρωί, προκειμένου να το αποσπάσουν χρήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ανήλικα κορίτσια βγαίνουν στη συγκεκριμένη πλατεία στο κλαρί κατά τη λαϊκή φράση, ενώ αυτή αποτελεί διαχρονικά και χώρο τοξικομανών. Φυσικά οι περιφερόμενοι που είδαν τις κινήσεις των δύο ανηλίκων προσπάθησαν να ειδοποιήσουν την αστυνομία, όμως οι τσιλιαδόροι που συμπλήρωναν το σκηνικό φρόντισαν για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους. Πολλές φορές, Σοφία μου, το κέντρο της Λαμίας έχει δεχτεί διαμαρτυρίες από πολίτες για περιστατικά πορνείας, χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και για επιθέσεις αδέσποτων σκύλων. Να αφήσουμε όμως, Σοφία, τη φθιότητα και να περάσουμε στη Βόρεια Εύβοια. Μετά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς, κ. Φώτης Ερέτης, μας ενημέρωσε για την οριστική άρση των νομικών κολλημάτων που υπήρχαν. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την τροποποίηση του οργανογράμματος του κέντρου και για τον έλεγχο των κτηριακών εγκαταστάσεων, ώστε να καταστεί ταχύτερη η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού. Φυσικά, ο τεχνολογικός εξοπλισμός τουλάχιστον 6 θέσεων αιμοκάθαρσης είναι ήδη εξασφαλισμένος. Έτσι οι ενέργειες του ΣΚΑΠΑ, του Βορειοευβοιώτη Βουλευτή κυρίου Σίμου Κεδίκογλου και αρκετών άλλων, όπως των κυρίων Κοντοζαμάνη Πνευματικού, δίνουν ένα τέλος στην καθημερινή οδύσσια δεκάδων νεφροπαθών αλλά και των οικογένειών τους στην περιοχή, καταλήγει ο κύριος Κεδίκογλου. Και να κλείσουμε, Σοφία μου, με βιωτεία και τη ληστεία που διαπράχθη πριν 4 ημέρες σε περιοχή των Θηβών, συγκεκριμένα στο Πυρί, την οποία εξιχνίασε η τοπική ασφάλεια πολύ γρήγορα, καταλήγοντας σε 12 ανήλικους Ρωμά, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη, ενώ ταυτοποιήθηκαν 4 ακόμη και αναζητούνται. Επίσης, διερευνώνται τα στοιχεία των υπολείπων 7. Οι 12 ανήλικοι Ρωμά, Σοφία, σταμάτησαν στη γέφυρα του Πυρίου το όχημα 72χρονου ηλικιωμένου
και του αφήρεσαν τσάντα με χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Σοφία μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες και σήμερα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Νομίζω ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ, έτσι πάλι. Νομίζω, αλλά θα το δούμε. Να δούμε αν έχουμε ζωντανή σύνδεση με κάποια εκκλησία ή θα είμαστε εδώ. Θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Θα μας ενημερώσει αρμόδιος. Την καλημέρα μας. Τώρα πάμε λίγο στην έκτακτη είδηση, καθώς έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη από τις 7.30 ώρα το πρωί έξω από το λιμάνι του Πειραιά, όταν ναρκοθεραπευτικό καλυψό του πολεμικού ναυτικού μας να έχει πάρει κλίση και να βυθίζεται μετά από σύγκρουση με μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας Marx. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση στο λιμενικό αλλά και το πολεμικό ναυτικό για την περισυλλογή των επιβενώντων στο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Κατά πληροφορίες, δύο μέλη του πληρώματος έχουν τραυματιστεί και μεταφέρονται στο ναυτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Και υπάρχουν βεβαίως και εικόνες που δείχνουν αυτή την κατάσταση. Αρχικώς στην περιοχή είχαν σπεύσει πλοία της ακτοπλοείας, τα οποία απομακρύνθηκαν από το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό που έχουν αναλάβει την όλη επιχείρηση. Είναι μια έκτακτη είδηση, έγινε γνωστή πριν από λίγα μόλις λεπτά. Επαναλαμβάνω, ανοιχτά του Πειραιά, έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη, καθώς από ό,τι φαίνεται είχαμε σύγκρουση ενός πλοίου το οποίο ήταν εμπορικό και είχε μεγάλα κυβότια και εμπορεύματα και συγκρούστηκε με το καλυψό του πολεμικού ναυτικού μας το πλοίο, το οποίο βυθίζεται, όπως όλα δείχνουν, ανοιχτά του Πειραιά. Και μάλιστα υπάρχουν, όπως λέμε, και επιβάτες οι οποίοι υπάρχουν στη θάλασσα αυτή την ώρα και ήδη γίνεται επιχείρηση για να περισυνελεγούν. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, για ό,τι νεότερο, γιατί είναι μια έκτακτη είδηση. Θα έχουμε και σχετική ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα νέα της ημέρας, να ξεκινήσουμε με τον κορονοϊό φυσικά. Δοκιμάζεται το ΕΣΥ. 950 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς, εκ των οποίων 119 είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είχαμε δυστυχώς και στη Λάρισα το αρνητικό ρεκόρ, το 56 θετικών κρουσμάτων, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Είχαμε δυστυχώς και 3 θανάτους μέσα στο Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, ενώ στα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες πανελλαδικά 715, είμαστε σε τριψήφιους αριθμούς, και 7 νέους θανάτους. Σήμερα να πούμε στη Λάρισα από τώρα, στις 9 η ώρα, δηλαδή σε ένα τέταρτο από τώρα, ξεκινάνε τα rapid test στην πλατεία Ταχυδρομείου μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Όσοι από εσάς θέλετε να κάνετε δωρεάν τεστ, μπορείτε να πάτε και μάλιστα θα ενημερωθείτε με ένα μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο για το αν είστε θετικοί ή αρνητικοί, και μάλιστα είναι από τα γρήγορα τεστ τα οποία ξέρουμε. Και αν κάποιος θέλει, μπορεί να πάει λοιπόν δωρεάν τα τεστ στην πλατεία Ταχυδρομείου, επαναλαμβάνω, 9 η ώρα τώρα το πρωί ξεκινάνε, μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τώρα πάμε να δούμε ο κύριος Πέτσας τι λέει για τον κορονοϊό, τι λέει για τις μάσκες, που απαγορεύονται, που επιτρέπονται. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Οι εικόνες έκαναν το γύρο των social media και μάλιστα για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Συγκεκριμένα στο ερώτημα να εξαιρούνται οι αρχιερείς από τη χρήση μάσκας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Κανείς δεν εξαιρείται από την εφαρμογή των μέτρων και είναι ευθύνη όλων μας να εφαρμόζουμε τις οδηγίες της κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η προσέλευση στην εκκλησία, αλλά σε οποιαδήποτε συνάθρηση», συμπλήρωσε ο κύριος Πέτσας. Χρήστος Σταϊκούρα. Μία πρόταση μομφής που μετατράπηκε τελικά, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, σε boomerang κατά του προκατόχου του. Με τη ζήτηση και την ψηφοφορία, επανεβεβαιώθηκε η ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και η στήριξη στον Υπουργό Οικονομικών. Ταυτόχρονα, δόθηκε η ευκαιρία να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και βέβαια η ουσιαστική διαφορά με τις πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, σε διάστημα 16 μηνών, μειώσαμε 18 φόρους ή ρυθμίσαμε φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ή αύξησε 29 φόρους. Ψηφίσαμε 115 νομοσχέδια, από τα οποία τα 12 αφορούν κύριες διαρθρωτικές αλλαγές, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν αντιμεταρρυθμίσεις, όπως στην παιδεία. Εξαλείψαμε το μεγαλύτερο από τα ελλείμματα, το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Και με την αυξημένη αξιοπιστία της πατρίδας μας, σε διεθνές επίπεδο, βελτιώσαμε το επενδυτικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα, παρά την παγκόσμια κρίση που προκαλεί η πανδημία, σήμερα στη χώρα μας να υλοποιούνται 43 στρατηγικές επενδύσεις ύψους 13,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με κορυφαία την επένδυση της Microsoft. Αλλά και να δανειζόμαστε με τα ιστορικότερα χαμηλά επιτόκια. Γεγονός που μας επέτρεψε να αντλήσουμε
16 δισεκατομμύρια και να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία απλώνοντας ένα ευρύ δίχτυ προστασίας, το οποίο στο τέλος του χρόνου θα φτάσει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια συζήτηση αναδείχθηκε η αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι η δική του κυβέρνηση που προχώρησε στην κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την πραγματοποίηση περισσότερων από 25.000 πληστηριασμών και τη θέσπιση ηλεκτρονικών πληστηριασμών και την καθιέρωση αυτόφορης διαδικασίας κατά των διαμαρτυρωμένων. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία, είναι σημαντικό το γεγονός ότι πράγματι παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία, εκεί που υπήρχε μια αιωνή οικονομική φυλακή. Διότι, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει και σήμερα ατομική χρεοκοπία, η οποία είναι ουσιαστικά αιώνια, διαρκεί δεκαετίες ολόκληρες, ακινητοποιεί γενιές ολόκληρες, μεταφέρει βάρη σε παιδιά και σε γόνια. Αυτή η μάστιγα με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα, τώρα τελειώνει. Μετατρέπουμε το τέλος σε μια νέα αρχή και δίνουμε πραγματικά μια δυνατότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία να διαγραφούν χρέη προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες. Στην ίδια συζήτηση καταδείχθηκε ταυτόχρονα η αδυναμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να συλλάβει και να προσφέρει πιστικές απαντήσεις στις μεγάλες εξωγενείς προκλήσεις, τις τουρκικές αυθαιρεσίες και το νέο κύμα του κορονοϊού που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Και η απόδειξη γι' αυτό ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας προχώρησε στην κατάθεση πρόταση της πιστείας κατά του Υπουργού Οικονομικών σε μια μέρα που κυριαρχούσε η ανάγκη για πατριωτική συσπήρωση, πολιτική ενότητα και κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτά λοιπόν και με τη χρήση μάσκας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι θέμα προστίγμου, είναι θέμα να προστατευτούμε εμείς και να προστατεύσουμε και τους γύρω μας. Τώρα πάμε λίγο στα τηλέφωνα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του συζύγου. Να είστε καλά. Και εύχομαι ολόψυχα μακροζωία και ευτυχία σε όλη την οικογένειά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτά που σας είπα θα μου απαντήσετε. Mm-hmm. Πότε θα βάλουν τις συντάξεις ΟΑΕ, ξέρετε, και δεύτερο, θα το δω αμέσως. Οι επιδοτήσεις της Ευρώπης στους αγρότες πότε θα δοθούνε. Τα έχετε πάρει αυτά τα λεφτά. Πότε έχουν καταβληθεί τα χρήματα της ενιαίας ενίσχυσης ή αλλιώς τσεκ. Αυτοί που δίνουν κάθε χρόνο τώρα τέτοια που... Ναι, έχουν καταβληθεί. Μου λέτε ένα ευχάριστο. Και η ΟΑΕ... Θα το κοιτάξω και δεν ξέρω ακριβώς τις συντάξεις, θα τις πω όλες τις πληρωμές σε πολύ λίγα λεπτά. Καλώς εδώ θα είμαι εγώ. Εντάξει. Πάνω συνήθως πάντα. Βεβαίως, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας. Την καλημέρα μας. Έχει μπει το τσεκ, το ξέρουμε όλοι έτσι, για τα χρήματα και μπήκαν μάλιστα και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Και μάλιστα έχουν καταβληθεί, να πούμε, έχει ήδη μπει το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους για απώλειες λόγω πανδημίας. Ήταν να μπουν την Παρασκευή, τα είχαμε ανακοινώσει και εμείς εδώ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι εμείς το ανακοινώσαμε. Αλλά έλειπε μια υπογραφή του κ. Βορύδη. Ασήμαντη θα μου πείτε τώρα, υπουργός, υπουργική υπογραφή έλειπε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκα χθες τα χρήματα στους δικαιούχους, οπότε νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να δείτε τα χρήματα. Τα χρήματα του 3 ευρώ και 80 λεπτά, έτσι, το 4 ευρώ που έγινε δυστυχώς 3,80. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, μάλλον πάμε να παραμείνουμε στον κορονοϊό, αλλά να δούμε τι γίνεται και με άλλες κλειστές δομές, τι γίνεται με νοσοκομεία, τι γίνεται με σχολεία. Έχουμε δυστυχώς αρκετά κρούσματα σε πάρα πολλές περιοχές. Να δούμε λοιπόν ακόμα ένα ρεπορτάζ με τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, αλλά και αυτές που κινδυνεύουν να περάσουν στο κόκκινο. Ο κόδωνας του κινδύνου για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία ηχεί ξανά. Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν βρεθεί 20 κρούσματα στο Αττικόν και το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι νοσοκομεία αναφοράς καθώς και στο νοσοκομείο Καβάλας. Τα νέα κρούσματα έγιναν γνωστά υπό ΕΔΗΝ, ζητώντας περισσότερα μέτρα ατομικής προστασίας, τακτικά προληπτικά τεστ στους υγειονομικούς και να ισχύει ξανά ο θεσμός της καραντίνας. Στο Αττικόν, τα 16 κρούσματα εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Έχουν νοσήσει και σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ανάμεσά τους είναι 6 τραυματιοφορείς, 9 εργαζόμενοι από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ένας τεχνικός. Μια γυναίκα που έχει βρεθεί θετική στον κορονοϊό και εργάζεται στο Αττικόν νοσηλεύεται εκεί. Μάλιστα, η ίδια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της εισαγωγής της στο νοσοκομείο. Αισθάνθηκα, είπε, κατά την εισαγωγή μου, ότι με πάνε στο νησί της Πιναλόγκα. Δεν πλησίαζε κανείς συνάδελφος, ούτε η δική μου, είπε η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Στο Ιπποκράτειο βρέθηκε θετική μια νοσηλεύτρια στο αναισθησιολογικό. Ενώ από την Ιχνηλάτιση βρέθηκαν άλλοι δύο γιατροί θετικοί. Στο νοσοκομείο Καβάλας θετική είναι μια νοσηλεύτρια που εργάζεται στα επίγοντα του νοσοκομείου.
Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, στη νοσηλεύτρια που νοσεί αναφέρθηκε και η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Καβάλας, η οποία είπε: «Δυστυχώς ο ιός μπήκε στο σπίτι μας. Το πρώτο κρούσμα σε συνάδελφο στο ΤΕΠ είναι γεγονός. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στη συνάδελφο», έγραψε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Κελέτσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής, ο οποίος την Κυριακή στην πρόταση δυσπιστίας ψήφισε με επιστολική ψήφο, κόλλησε τον κορονοϊό από συνεργάτη του. Ο κύριος Κελέτσης έμαθε την Κυριακή ότι είναι θετικός στον κορονοϊό και για το λόγο αυτό δεν εμφανίστηκε στη Βουλή. Είναι το τέταρτο κρούσμα κορονοϊού στο Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν και με το θέμα του κορονοϊού και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Επαναλαμβάνω και σας προτάτε 9 η ώρα τα rapid test στην πλατεία ταχυδρομείου ξεκινάνε δωρεάν τα τεστ κορονοϊού αν θέλετε μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά μας. Μέσα στη νύχτα τελικά ακύρωσε τη νέα ναύτεξη για την 28η Οκτωβρίου που είχε ετοιμάσει η Τουρκία και από ό,τι φαίνεται έχουμε και αναστολή των στρατιωτικών ασκήσεων από πλευράς της χώρας μας. Είχαμε όμως και μια συνάντηση του Δένδια με τον Λαυρόφ που από ό,τι φαίνεται τα βάζουν για ακόμα μια φορά οι Ρώσοι με την Τουρκία. Έχει καταφέρει το κατόρθωτο. Τα έχει βάλει με τη Γαλλία, τα έχει βάλει γενικότερα με την Ευρώπη, τα έχει βάλει με τη Ρωσία, τα έχει βάλει με την Αμερική. Νομίζω ότι πλέον ψάχνει, αλλά δεν βρίσκει συμμάχους. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ για τη συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Λαυρόφ. Ο Νίκος Δένδια στις κοινές δηλώσεις του με τον Σεργέη Λαυρόφ τόνισε πως εξέφρασε στο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών την ανησυχία το γεγονός πως η Τουρκία έχει αγοράσει από τη Ρωσία τους S-400 και σημείωσε πως κοινός παρονομαστής σε όλα τα ζητήματα είναι ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε επίσης ότι διάλογος υπό το καθεστώς πιέσεων δεν γίνεται να υπάρξει. Τόσο ο Νίκος Δένδιας όσο και ο Σεργέη Λαυρόφ τόνισαν ότι είναι αναφέροντο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έκανε ειδική αναφορά στο αναφέροντο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνουμε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Ο Σεργέη Λαυρόφ επισήμανε ότι οι διαφορές μπορούν να λύνονται μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων, με συνυπολογισμό και σεβασμό των συμφερόντων του καθενός. Οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών πρέπει να επιλύονται βάσει του διαλόγου, συμπλήρωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Όσο και αν είναι δύσκολη η κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εμείς θα είμαστε πάντα υπέρ της συζήτησης και της επίλυσης αυτών των προβλημάτων μέσω απευθείας διαλόγου, κατέληξε. Για πολλωστή φορά, τη βούλησή της να διενεργήσει παράνομες σεισμικές έρευνες σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είναι φανερό ότι η Τουρκία επενδύει στην κλιμάκωση της έντασης. Αποδεικνύει καθημερινά ότι εκτός της καταπάτησης της διεθνής νομιμότητας περιφρονεί τις εκκλήσεις φίλων και εταίρων και ότι τα λόγια της στερούνται αξιοπιστίας. Κατέστησα σαφές ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα και δεν έχει άλλη επιλογή από το να υπερασπίσει στο ακέραιο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τέλος, επεσήμανα ότι είμαστε πάντα προσιλωμένοι σε έναν επικοινωνητικό διάλογο. Άρα, παράλληλα, ότι δεν υφίσταται περιθώριο διαλόγου υπό το κράτος πιέσεων και απειλών. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Σπασίμπα μπαλσόμ. Αυτά λοιπόν και με τη συνάντηση των δύο. Πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ακούμε. Πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται βεβαίως, λέγαμε νωρίτερα για τη συνάντηση που είχε και ο Δένδιας με τον Λαυρόφ. Πάμε να δούμε βεβαίως Ερντογάν Μακρόν. Νομίζω ότι τα έχει βάλει με όλους. Και μάλιστα κάλεσε τους μουσουλμάνους να κάνουν εμπάργκο, λέει τώρα, σε ό,τι είναι γαλλικής προέλευσης και βεβαίως κάλεσε και την Ευρώπη να τιμωρήσουν, όπως είπε το Μακρόν. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Μέσα σε 48 ώρες, Τουρκία και Γαλλία έχουν φτάσει στα άκρα και πλέον κανείς δεν ξέρει αν και πώς θα υπάρξει επιστροφή στις πολιτισμένες σχέσεις τους. Στις ήδη τεταμένες σχέσεις λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στήριξη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε φωτιά το Σάββατο, όταν δήλωσε ότι ο Γάλλος ομόλογός του χρειάζεται ψυχολόγο. Οι σκληρές δηλώσεις του Σουλτάνου συνεχίστηκαν και χθες, την ώρα που ο Γάλλος πρέσβης στην Άγκυρα επέστρεφε στο Παρίσι. Σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας συνέχισε τις παραλυρηματικές δηλώσεις, καλώντας μάλιστα το λαό του να μποϊκοτάρει τα γαλλικά προϊόντα.
Μην αγοράζετε γαλλικά προϊόντα, είπε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του στην Άγκυρα, προσθέτοντας ότι ο Μακρόν ενθαρρύνει τις φασιστικές επιθέσεις κατά των μουσουλμάνων. Είναι δύσκολο να είσαι μουσουλμάνος στη Δύση. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να αρχίσουν να μιλούν για την Ισλαμοφοβία, είπε στη συνέχεια. Ο Ισλαμικός κόσμος διανύει μια επίπονη και δύσκολη περίοδο. Στη δική μας θρησκεία το να είσαι χριστιανός δεν είναι έγκλημα, τον φροντίζουμε, όπως προστατεύουμε και τους Εβραίους. Αν υπάρχει βία κατά των χριστιανών στη Γαλλία, τους προστατεύσουμε. Οι εργασιακοί χώροι μουσουλμάνων, τα σπίτια τους, τα σχολεία τους, δέχονται επιθέσεις από φασιστικές ομάδες σχεδόν καθημερινά. Καλώ τον λαό μου από αυτό το βήμα. Μην αγοράσετε ποτέ γαλλικά προϊόντα. Αυτές οι επιθέσεις άρχισαν με την ενθάρρυνση του ηγέτη της Γαλλίας, τόνισε ο Ερντογάν στην ομιλία του. Αυτά λοιπόν και με τα όσα λέει ο Ερντογάν, και ας ελπίσουμε βεβαίως δεν θα έχουμε τίποτε καινούριο, γιατί είπαμε ακύρωση την Avtex που ήταν για χθες, για την 28η Οκτωβρίου για την Ελλάδα. Δεν ξέρω μέχρι το βράδυ μήπως θα ανακοινώσει κάτι καινούριο. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι το Orange Race έπλευσε προς Αίγυπτο, πήρε στροφή και επιστρέφει, από ό,τι φαίνεται κάνει τα δικά του παιχνίδια. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τους ξενοδόχους για τους χειμερινούς προορισμούς, και νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι καλοκαιρινές διακοπές, είναι και οι χειμερινές αποδράσεις, και μάλιστα πάρα πολλοί ξενοδόχοι περιμένουν πώς και πώς να χιονίσουν τα χειροδρομικά, να μπορέσουν να έχουν κόσμο, και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί τουριστικοί προορισμοί χειμερινοί που περιμένουν να πάρουν μία ανάσα για αυτό το χειμώνα. Καταλαβαίνετε όμως με τον κορονοϊό και με τον πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, υπάρχει έντονη ανησυχία για το τι ακριβώς θα γίνει με τους χειμερινούς προορισμούς, και έχουν απόλυτο δίκιο. Τώρα, είχαμε δυστυχώς και ένα άγριο φωνικό που συνέβη στην Αθήνα, εκεί όπου έμεινε μία 85χρονη γυναίκα με τα δύο δίδυμα παιδιά της, 51 ετών, με τον γιο να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είχε δώσει όμως κάποιο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν πολλοί καυγάδες μέσα στο σπίτι. Με αποτέλεσμα, χθες ο 59χρονος να αρπάξει ένα μαχαίρι και να καταφέρει 20 μαχαιριές στη μητέρα του και σχεδόν άλλες τόσες στην αδελφή του. Η μητέρα κατέληξε πηγαίνοντας προς το νοσοκομείο, τραυματισμένη σοβαρά και η αδελφή. Ο ίδιος πήρε πολύ μεγάλη δόση ηρεμιστικών χαπιών. Νοσηλεύεται επίσης στο νοσοκομείο, ενώ προσπάθησε να βάλει τέλος και στην ζωή του. Κρίμα, μιλούμε για μια οικογενειακή τραγωδία. Επίσης, είχαμε και silver alert τις προηγούμενες ημέρες για έναν 76χρονο που αναζητούνταν στην Κρήτη. Δυστυχώς όμως, μετά από την αναζήτηση των δικών του, βρέθηκε νεκρός, επίσης και ο ίδιος μαχαιρωμένος, ενώ στραγγαλισμένη η σχεδόν συνομήλικη του, σύντροφός του. Εδώ αναζητείται ένας αλβανικής καταγωγής, ένας νεαρός, να δούμε πώς συνδέεται και με το άγριο φωνικό στην Κρήτη. Πολύ άσχημες ειδήσεις, πολύ άσχημα τα πράγματα, και νομίζω ότι θα χρειάζεται ψυχραιμία, ηρεμία, για να μην έχουμε και άλλα τέτοια προβλήματα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε λίγο να δούμε το καιρικό μας, γιατί είπαμε ότι αλλάζει ο καιρός, αλλά δούμε τι λένε και οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε λοιπόν άσχημες καιρικές συνθήκες αύριο? Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει από το βράδυ της Τρίτης και από τα δυτικά νοτιοδυτικά. Κακοκαιρία θα επικρατήσει την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλάζι και ενισχυμένους ανέμους. Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν από αργά το βράδυ της Τρίτης το Ιόνιο, κυρίως στα νησιά του κεντρικού και νοτίου Ιουνίου και πιθανώς στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, τη μέρα της Εθνικής Εορτής, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, βαθμιά ιστερά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και η Εύβοια. Από το μεσημέρι η Θεσσαλία, οι Σποράδες, τα νότια τμήματα της Ηπείρου και οι Κυκλάδες. Από το απόγευμα τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από τις βραδινές ώρες η Κεντρική και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα της Τετάρτης στα νησιά του Ιωνίου και τη Δυτική Ηπειρωτική χώρα. Επίσης, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη, και από το απόγευμα της Πέμπτης και στις υπόλοιπες περιοχές.
Άρα λοιπόν, να είμαστε προετοιμασμένοι αύριο, μια διαφορετική 28 Οκτωβρίου, πέρα ότι δεν θα γίνουν παρελάσεις και φυσικά θα είναι πολύ διαφορετικοί οι εορτασμοί. Να ξέρετε για εσάς που θέλετε ενδεχομένως να εκδράμετε ότι θα είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ας ευχηθούμε ότι η Θεσσαλία δεν θα είναι στις περιοχές και γενικότερα μην υπάρξουν προβλήματα, γιατί ακόμα μετράμε τις πληγές από την πρόσφατη θεομηνία. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν για όσους μετακινηθούν αύριο. Και μια και λόγια καρδίτσα, την καλημέρα και την αγάπη μας, την αγαπημένη Στέλλα και στον μικρό Μάριο που μας παρακολουθούν. Φανατικός εδώ της εκπομπής ο Μάριος, μικρός-μικρός στα μίντια, έτσι. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας βεβαίως και στην αγαπημένη Βάνα που μας στέλνει τις ευχές και στην κυρία Τούλα από τη Γερμανία και τον κύριο Θανάση Κούτρα. Στη Βάνα βεβαίως, στην κυρία Μίνα, στον κύριο Αχιλέα, δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, τον κύριο Αχιλέα. Εκεί στην Δεσκάτη φαντάζομαι ότι μας παρακολουθεί. Την αγάπη μας να στείλουμε. Επίσης τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν το ήξερα ότι μας παρακολουθούν εκεί στην Θεότιδα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεθέαση και την αγάπη μας να στείλουμε γενικότερα και στη Βόρεια Εύβοια. Τώρα, καταβολές συντάξεων. Ο ΑΕ να πούμε ότι καταβάλει σήμερα στις συντάξεις 27 του μήνα, το λέω και τον τηλεθεατή που μας κάλεσε νωρίτερα. Ο ΑΕ λοιπόν σήμερα καταβάλει όπως και ο ΟΓΑ. Ο ΓΑ και ο ΑΕ καταβάλουν συντάξεις σήμερα. Το δημόσιο θα καταβάλει στη μεθαύριο στις 29 Οκτωβρίου, όπως και το ΝΑΤ και ΑΝ. Ο ΟΠΕΚΑ τώρα καταβάλει συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Το ΕΤΑ μη μισθωτών θα καταβάλει συντάξεις σήμερα Τρίτη. Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ μισθωτών θα καταβάλουν συντάξεις την 5η 29 Οκτωβρίου, ενώ οι προσωρινές συντάξεις ενόπλων δυνάμεων Σωμάτων Ασφαλείας Πυροσβεστικού Σώματος στις 29 του Οκτώβρη καταβολή των χρημάτων. Επίσης το ΕΤΑΠ μέσω μαζικής ενημέρωσης θα καταβάλει τις συντάξεις 5η 29 Οκτωβρίου και το ΕΤΑΤ θα καταβάλει συντάξεις την 5η 29 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι λίγο πολύ δώσαμε τις πληρωμές. Άρα για τον αγαπητό τηλεθεατή, ο ΑΕ σήμερα καταβάλει τις συντάξεις. Τώρα, να πάμε στις διαφημίσεις μας και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά να δούμε και τη συνέχεια βεβαίως των πολλών τοπικών ρεπορτάζ με το βλέμμα στραμμένο που αλλού στον κορονοϊό. Διότι φαίνεται ότι και εδώ η Θεσσαλία 77 τα θετικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες, 56 από αυτά στην Λάρισα. Καλημέρα και στον Χρήστο από την όμορφη Τέρψη Θέα. Ο ένικος λέει που αναζητείται στην Κρήτη στη δολοφονία των ηλικιωμένων είναι από τον Μπαγκλαντές και όχι Αλβανός. Εγώ λέω τα στοιχεία της αστυνομίας, αγαπημένε μου Χρήστο, μπορεί να υπάρχει και τον Μπαγκλαντές κάποιος που αναζητείται. Προς το παρόν πάντως τα στοιχεία της αστυνομίας λένε αλβανικής καταγωγής. Τώρα, αν αναζητεί και κάποιος από τον Μπαγκλαντές, δεν ξέρω. Εγώ πάντοτε διαβάζω τα επίσημα δελτία τύπου της αστυνομίας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα με την όμορφη Ακρόπολη. Live εικόνα από την Αθήνα μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης και τον ευχαριστούμε θέρμα που μας ταξιδεύει συνεχώς. Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δοθούν αυτή την Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ. Γιατί υπήρξε βεβαίως και διαβεβαίωση του κ. Ανδρέα Λικουρέτζου, του διοικητή του ΕΛΓΑ, θα δοθούν οι αποζημιώσεις για τους πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας από την πρόσφατη θεομηνία Ιαννός. Άρα λοιπόν η καταβολή των χρημάτων αυτή την Παρασκευή για τους αγρότες που έχουν πάθει ζημιά φυσικά, έτσι, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τώρα, το χρόνο και το ποσά της προκαταβολής που θα λάβουν οι Θεσσαλοί αγρότες οι οποίοι επλήγησαν από τον καταστροφικό πέρασμα του Ιαννού το Σεπτέμβριο, αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο διοικητής μάλλον του ΕΛΓΑ. Έτσι, την Παρασκευή πρόκειται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η προκαταβολή, η οποία θα είναι 100 ευρώ το στρέμμα για το Βαμβάκι, 130 ευρώ το στρέμμα για το Καλαμπόκι και 30 ευρώ το στρέμμα στην Μυδική. Ξαναλέω για ακόμα μια φορά, 100 ευρώ το στρέμμα για το Βαμβάκι, 130 ευρώ το στρέμμα για το Καλαμπόκι και 30 ευρώ αναστρέμμα για την Μυδική.
Άρα λοιπόν κρατήστε αυτά τα ποσά που σας λέω και βλέπετε την Παρασκευή για την καταβολή των χρημάτων, αν όλα έχουν πιστωθεί σωστά στους λογαριασμούς σας. Τώρα πάμε να δούμε, πάμε μια βόλτα μέχρι το Βελεστίνο για να δούμε φυσικά τι γίνεται εκεί με το θέμα του κορονοϊού, γιατί είχαμε και ένα κλειστό λύκειο λόγω κρούσματος. Πριν δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και πριν πάμε και στη Λάρισα για να δώσουμε αναλυτικά το ρεπορτάζ για τον κορονοϊό και τι θα ισχύει τις επόμενες ημέρες για κλειστά γυμναστήρια για το κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας σε λίγα λεπτά. Πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Πάλι σας ενοχλώ. Καμία ενόχληση. Μια θερμή παράκληση. Παρακαλώ. Παρότρινση και προτροπή προς όλους τους Έλληνες να βγάλουμε με υπερηφάνεια σήμερα την ελληνική μας σημαία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν λέμε όλοι μας, όλοι μας. Θα το μάθει απέναντι ο φίλος μου Ρετζέπ, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο έχει συγγενείς στο νομό Μαγνησίας. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό που λέτε. Όλοι μας θα βγάλουμε τις ελληνικές σημαίες. Εγώ έχω καμιά δεκαετία μέρες που την έχω βγάλει τη σημαία και θα κάνω και την έχω πολύ μόνη να μας, την βγάλω. Την περάντα, την ελληνική σημαία και του Παναθηναϊκού. Α, είστε και Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ενόχληση. Να είστε καλά, καμία απολύτως ενόχληση. Μιχάλη Χειμωνίδη, για βοήθησέ με. Ο Παναθηναϊκός προχθές με το Βόλιο τα βρήκε δύσκολα, έτσι δεν είναι? Έχω την εντύπωση στο ποδόσφαιρο, γιατί φέτος δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω και πολύ τα αθλητικά. Αλλά δεν ξεκίνησε καλά από ό,τι ξέρω. Τα βρήκε πολύ πολύ σκούρα, 1-1. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Χειμωνίδη. Το λέω τον αγαπητό τηλεθεατή. Έτσι είναι, αγάπες. Αγαπάει ο άνθρωπος στην Ελλάδα, αγαπάει όμως και τον Παναθηναϊκό. Δύο σημαίες λέει στον μπαλκόνι. Ο καθένας προφανώς ό,τι αγαπά. Αλλά για την ελληνική σημαία συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να τις έχουμε στον μπαλκόνι μας, όχι μόνο στις εθνικές επετείους, αλλά γενικότερα όποτε νιώθουμε έτσι αυτή την υπερηφάνεια. Γιατί πρέπει να νιώθουμε υπερηφάνοι που είμαστε Έλληνες. Καμιά φορά καταρακώνεται και αυτή η υπερηφάνεια, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι ειδικά τέτοιες στιγμές το έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτό να το αισθανθούμε. Πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Στέφανα, καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι το Δημήτρη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ το γιο. Ευχαριστώ πολύ. Τα καλύτερα εύχομαι. Να το χαίρεστε όλοι το Δημήτρη γιατί το αξίζει. Να είστε καλά και εύχομαι πραγματικά σε όλους όσους γιορτάζουν, γιορτάζαν χθες. Φυσικά και ήταν και πάρα πολύ η Ελλάδα. Τελικά είναι το τρίτο όνομα λέει στην Ελλάδα σε δημοφιλία, δεν το ήξερα αυτό. Αλλά κατάλαβα ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που γιορτάζουν. Και στο γιο του Μιχάλη του Χειμωνίδη, Και στο γιο του Μιχάλη του Χειμωνίδη, στο Δημήτρη Μήτρο, στο Δημήτρη Μαρέδη. Είμαστε πολλοί, σας λέω, μην το συζητάτε. Είμαστε πολλοί που είχαμε στις οικογένειες που γιόρταζε κόσμος χθες. Στην Τέμη Αγά. Στην Τέμη Αγά, βέβαια. Ντέμη, αλλά τη Δήμητρα είναι το όνομα. Εμείς την ξέρουμε Ντέμη. Ευτυχώς το θυμήθηκα χθες. Μας μπερδεύει λίγο με το όνομα, αλλά το αγαπάμε το κορίτσι μας. Αν τυχόν και η κυρία Τούλα από τη Γερμανία τη λένε Δήμητρα, χρόνια πολλά και σαφή. Α, ναι, για να μας πει η κυρία Τούλα, τη λένε όντως Δήμητρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Και στη μαμά του Βασίλη του Καραμπάση, την κυρία Δήμητρα. Α, ωραία, χαίρομαι πολύ. Στο γιο του φίλου μου τον Νίκο και στην κόρη του Πλατογιάννη του φίλου μου εδώ στα Τρίκαλα. Και στην κυρία Κατερίνα από το Μακριχώρη, την κόρη της τη λένε Δήμητρα. Ναι, Σοφούλα μου. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει ένα Δημήτρη ή μια Δήμητρα. Και θα τους αφιερώσουμε εξαιρετικά και το τραγουδάκι σήμερα. Βεβαίως. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. Θα πούμε λίγο πρώτα για την πατρίδα μας τη Γλυκιά που γιορτάζει αύριο, Σοφούλα. Αμέ, βεβαίως. Αφιερωμένο στους ήρωες του 40-41. Βεβαίως, πάμε να το ακούσουμε. Που δώσαν το αίμα τους για τη λευτεριά μας. Έτσι. Πάμε. Παιδιά μου γιατί ωραία σας παιδιά, παιδιά μου γιατί σα ανάλογα τα κακομοίρα, παιδιά μου καημένα. Γιατί στελερώμαι
στελερωμένα τα χιάσανε όρια σας παιδιά, τα χιάσανε έρθει η άνοιξη μωρέ. Αμέ. Άντε λεβέ, μάνα μλεβέ, λεβέ ντύσσε μάτια μου, λεβέ ντύσσε μάτια μου, λεβέ ντύκα χώρε, εβείς λεβέ ντύκα χώρε. Σαμπέ, μάναμ σαμπέ, σαμπέρνες τον ανηφόρο, σαμπέρνες τον ανηφόρο, τι την κρατάς είμαι, εσύ τι την κρατάς είμαι, εσύ, άιδε μαζί, μάναμ μαζί, μαι δε με σούλα σου πόνι, μαι δε με σούλα σου πόνι, μαι δε καμάρι το, όχις μαι δε καμάρι το, όχις. Χρόνια πολλά σου φουλά. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου έστειλε και η κυρία Τούλα τώρα μήνυμα, την αγάπη μας στέλνουμε στη Γερμανία και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σταματία τη λένε, οπότε να την έχουμε στο μυαλό μας όταν, όταν θα γιορτάζει, έτσι. Μάλιστα. Επίσης, στη Μαρίτη Παπαζέτη, το δικό μας το κορίτσι, χρόνια πολλά να χαίρεται το παλικάρι της, έτσι τον Δημήτρη. Καλημέρα και στη Σοφία από το Κυρελέρ και στον αγαπημένο Βαγγέλη από τα παράλια του νομού Λάρισας. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία εντωμεταξύ, ένα φοβερό ηλιοβασίλεμα από τον Αγιώκαμπο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο Βαγγέλη και όλους εσάς που στέλνετε τα μέτρητα πραγματικά μηνύματά σας μέσω διαδικτύου μας παρακολουθείτε, μέσω της τηλεόρασης και γενικότερα για την εμπιστοσύνη που δείχνετε εδώ στον Άστρα. Να είστε καλά κύριε Στέφανε. Γεια σας, ευχαριστώ. Καλημέρα, την καλημέρα μας και την αγάπη μας και στην κυρία Κατερίνα το Μακριχώρη που μας παρακολουθεί, στον αγαπημένο Κώστα. Στον Νίκο καλή εκπομπή, λέει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσύ Νίκο μου καλά δρομολόγια και να προσέχεις, έτσι. Όπως και στην αγαπημένη Βάνα βεβαίως, στον κύριο Γρηγόρη και την κυρία Σοφία, δεν τους ξεχνάμε, τους αγαπάμε. Και στην κυρία Γιώτα από το Δομοκό είναι τόσοι πολύ, ποιο να πρωτοθυμηθώ. Και στο Ερινό, το αγαπημένο, στους θείους εκεί και σε όσους μας παρακολουθείτε στο Ερινό. Πάμε Βελεστινό, πάμε Βελεστινό, πάμε να δούμε τα κρούσματα τι γίνεται για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε και για τη Λάρισα. Σε ισχύ η εφαρμογή των έκτακτων υγειονομικών πρωτοκόλλων και στον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Η απόφαση λοιπόν συγκεκριμένη για την πάυση λειτουργίας των τμήματων στο Γενικό Λύκειο Βελεστίνου, όταν εντοπίστηκαν δύο κρούσματα COVID-19 σε μαθητή και σε εκπαιδευτικό. Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κύριος Νασίκας, μίλησε στον Άστρα για τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε το γυμνάσιο Στεφανοβική, όπου υπήρξε ένα κρούσμα κορονοϊού από εκπαιδευτικό. Έκλεισε μετά από απόφαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας για 14 ημέρες. Είχαμε όμως μια εξέλιξη. Χθες είχαμε δύο θετικά κρούσματα σε έναν μαθητή και σε έναν εκπαιδευτικό στο Λύκειο Βελεστίνου. Οπότε πάλι με απόφαση της δευτεροβάθμιας σε συνεννόηση μαζί μας έκλεισε και το Λύκειο του Βελεστίνου από σήμερα. Αλλά το Λύκειο του Βελεστίνου, επειδή είναι σε εξέλιξη ακόμα η διερεύνηση, μέχρι και την 28η Οκτωβρίου. Οπότε θα επανέλθει
η δευτεροβάθμια με νέα ανακοίνωση για το κλείσιμο ή όχι του σχολείου. Αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τον ΕΟΔΗ, οι απολυμάνσεις δεν ήταν απαραίτητες, αλλά εμείς όμως κάναμε απολύμανση σε όλους τους χώρους, και του γυμνασίου Στεφανοβικίου και του Λυκείου Βελεστίνου, στο κηλικείο, στα γυμναστήρια, ώστε να αποκλείσουμε πιθανή διασπορά του ιού. Θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα επίσης προς όλους τους ενδημότες μας, του Δήμου Ριγαφεραίου, ότι πλέον ο κορονοϊός χτύπησε την πόρτα μας. Άρα το μοναδικό όπλο αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την υγειονομική κρίση και την πανδημία είναι η χρήση της μάσκας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι χρησιμοποιώντας τη μάσκα μένουμε ασφαλείς. Επειδή σήμερα ήμουν στην εκκλησία το πρωί, είδα με χαρά μου ότι όλοι οι πιστοί είχαν τη μάσκα, καθώς και στους χώρους του Δημαρχείου διαπιστώνω ότι πλέον οι επισκέπτες μας και οι δημότες μας κάνουν χρήση της μάσκας, ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε άλλη κακή εξέλιξη. Ακολουθούμε, επειδή ο Δήμος είναι συντονιστής βέβαια όλων των καταστάσεων, αλλά κάθε ένας φορέας, αν αφορά σχολική κοινότητα, είναι η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια κλπ, καθοδηγείται από τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ για οποιαδήποτε εξέλιξη στους χώρους που προανέφερα. Οι μαθητές πάντως θα συνεχίσουν τα μαθήματα όπως έγινε γνωστό μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτά λοιπόν, και με το θέμα βεβαίως του κορονοϊού στο Βελεστίνο, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολλά τα κρούσματα και σε επίπεδο, να πούμε, Θεσσαλίας, αλλά όπως και στην Λάρισα, που είναι ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση, όπως σας είπαμε, 56 θετικά κρούσματα. Τώρα, να πούμε για τα σχολεία που έχουν κλείσει στην Λάρισα. Είχαμε και στο 7ο ΕΠΑΛ ένα κρούσμα την Παρασκευή, χθες ανακοινώθηκε και ένα δεύτερο. Έχουν κλείσει ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. 13 χθες μετρήσαμε σχολεία. Όχι όλα τα σχολεία, τμήματα σχολικών μονάδων που έχουν εντοπιστεί κρούσματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με το 7ο ΕΠΑΛ, αλλά γενικότερα την ανησυχία που επικρατεί στους εκπαιδευτικούς. Τμήματα 13 σχολικών μονάδων παραμένουν σήμερα κλειστά και για 14 ημέρες, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού. Ενώ σήμερα ακόμη ένα κρούσμα έγινε γνωστό στο 7ο ΕΠΑΛ της πόλης, με τους εκπαιδευτικούς να ανησυχούν για τη γενικότερη κατάσταση με τα κρούσματα στις σχολικές μονάδες. Ενώ ζητούν απολύμανση σε όλους τους χώρους των σχολικών μονάδων που εντοπίζονται θετικά κρούσματα του COVID-19. Σήμερα υπάρχει και δεύτερο κρούσμα. Την Παρασκευή ήταν ένα κρούσμα COVID στο σχολείο μας. Ένας μαθητής, χθες διαγνώστηκε κι άλλος. Ζητήσαμε και σαν σύλλογος εκπαιδευτικών το πρωί και έγινε κάποια απολύμανση. Ζητάμε να γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους. Τα παιδιά ενημερώθηκαν και για σήμερα έφυγαν για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ζητάμε αυτό που ζητήσαμε και από την αρχή, και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς, 15 παιδιά σε κάθε τμήμα, να πάρθουν όλα εκείνα τα υγειονομικά μέτρα, μάσκες, αποστάσεις, απολυμάνσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε τα χειρότερα. Καταλαβαίνετε, το σχολείο μας είναι από τα πιο μεγάλα του νομού. Έχει γύρω στους 600-700 μαθητές και μαζί με τους εκπαιδευτικούς 800 μαθητές. Καταλαβαίνετε, είναι εν δυνάμει μια υγειονομική βόμβα, αν το αφήσουμε να εξελιχθεί. Γι' αυτό ζητήσαμε και από το Δήμο και από όλες τις υγειονομικές αρχές να πάρουν όλα τα μέτρα, να απολυμανθούν οι χώροι, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάπλωση παραπέρα της του κορονοϊού. Να σημειωθεί πως οι καθηγητές σήμερα προχώρησαν και σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Κινητοποίησε για αυτή και σκοπό να μας δοθούν εξηγήσεις για την διαφάνεια, άμα υπήρξε διαφάνεια σε όλες τις τοποθετήσεις, σε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, με ποια κριτήρια έγιναν. Έχουμε παράπονα από συναδέλφους ότι μετακινούνται σε 2, 3, 4 και σε 5 σχολεία. Οι προγραμματιστές δεν μπορούν να βγάλουν πρόγραμμα. Να πω μόνο ότι ο όρος «deliverades» της εκπαίδευσης που λέγαμε πέρυσι για τους εκπαιδευτικούς, σήμερα υποβιβάζεται το πρόβλημα που έχουν. Πηγαίνουν από σχολείο στο σχολείο. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν Λάρισα Τυρναβό την ίδια μέρα ή Λάρισα Αγιά, που καταλαβαίνετε τη δυσκολία
που έχει αυτή όλη αυτή τη δικασία. Όσον αφορά πάντως τα μέτρα που είναι σε ίσχυ από το περασμένο Σάββατο, οι Λαρισαίοι φαίνεται να τα τηρούν φορώντας μάσκες και στους εξωτερικούς χώρους. Ενώ πλέον η εμπορική αγορά της πόλης άνοιγε μετά τις 10 το πρωί, με την απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει από τις 12.30 μέχρι τις 5 το πρωί, εκτός όσων εργάζονται και για τη μετακίνηση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, πάμε να δούμε την έκκληση ακόμη μια φορά του Δημάρχου. Είχαμε τα πρώτα πρόστιμα στις λαϊκές αγορές και μάλιστα από παραγωγούς, από επαγγελματίες που θα έπρεπε να δίνουν το καλό παράδειγμα στους καταναλωτές και σε όλους εμάς. Το θέμα δεν είναι να πέσουν πρόστιμα, ούτε να μας φύγουν από την τσέπη μας 150 ευρώ που μας λείπουν 90 λεπτά να συμπληρώσουμε ένα ευρώ. Αλλά το θέμα είναι να συμμορφωθούμε, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. 56 θετικά κρούσματα ανακοινώθηκαν χθες, 44 την προηγούμενη μέρα για τη Λάρισα, γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή έχει λάβει ήδη τα μέτρα της. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι λέει ο Δήμαρχος, και αμέσως μετά να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει όσον αφορά τα γυμναστήρια, το κολυμπητήριο της Νέας Πολιτείας και τα υπόλοιπα που βγήκε ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή. Προβληματισμό προκαλούν τα 44 νέα θετικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν στη Λάρισα, μεταξύ των οποίων τα 12 είναι από τυχαίο έλεγχο που έγινε με τα rapid test από το νεοδή στην πλευρά ταχυδρομείου της πόλης. Ενώ δυστυχώς στις τελευταίες ώρες δύο συνανθρωποί μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Ενώ νοσηλεύονται με κορονοϊό στη ΜΕΦ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, πρόκειται για ένα 72χρονο και ένα 78χρονο, ενώ και οι δύο είχαν υποκείμενα νοσήματα. Εδώ μεταξύ, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, άφησε μεσάνυχτο του Σαββάτου ο πρώην δήμαρχος της Πάρου, Χρήστος Βλαχογιάννης, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό, διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χρήστος Βλαχογιάννης προσβλήθηκε από κορονοϊό στις αρχές Οκτωβρίου, όταν μετέβη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Διάβα Τρικάλων, επισκεπτόμενος την άρρωστη ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία απεβίωσε. Με την εκδήλωση συμπτωμάτων της νόσου, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, στο οποίο παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας για 3 σχεδόν εβδομάδες, δίνοντας σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Όσον αφορά τα μέτρα που είναι σε ισχύ για τη Λάρισα, από το περασμένο Σάββατο φαίνεται πως η Λάρισα τα τηρούν, με τον Δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη να δηλώνει αισιόδοξος πως δεν θα χρειαστεί η Λάρισα να ανέβει επίπεδο επικινδυνότητας εξάπλωσης του κορονοϊού. Είναι γνωστό ότι στην πόλη μας έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Ως έναν βαθμό ήταν αναμενόμενο, όπως έχουμε επισημάνει από την εικόνα των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, οφείλω να δηλώσω ότι μετά τις αποφάσεις των μέτρων που υπήρξαν από την κυβέρνηση προκειμένου να φοράμε μάσκες παντού, φαίνεται ότι υπάρχει μια συμμόρφωση των συμπολιτών μας. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει περιορισμό της μετάδοσης, ότι το επόμενο διάστημα έχουμε πιθανότητες να δούμε τα κρούσματα να μειώνονται. Και έτσι λοιπόν να μην αλλάξουμε επίπεδο και πάμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για την πόλη, την οικονομία της αλλά και τους συνανθρώπους μας. Θέλω να τονίσω πως προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν ήδη ενέργειες και από τη μεριά του Δήμου. Όσον αφορά τους ελέγχους από πλευράς δημοτικής αστυνομίας, είναι εντατική, με τα πρώτα πρόστιμα για μη τήρηση μέτρων να πέφτουν σε παραγωγούς των λαϊκών αγορών. Η δημοτική αστυνομία, παρουσία πολιτικών στελεχών του Δήμου, έχουν περιδιαβεί όλο το κέντρο, κάνοντας συστάσεις προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα όπως ακριβώς επιβάλλονται από την νέα νομοθεσία που υπήρξε και τις νέες αποφάσεις από τη μεριά της πολιτικής προστασίας. Ας εργαστούμε όλοι μαζί, τηρώντας απόλυτα τα μέτρα που είναι γνωστά και ας μην τα επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, για να μην αλλάξει επίπεδο η πόλη, και όχι μόνο να μην αλλάξει, αλλά να πάμε χαμηλότερα και να έχουμε τη δυνατότητα ανθρώπινα, δημιουργικά, και στην οικονομία μας και στην κοινωνία μας να περάσουμε αυτόν τον επόμενο δύσκολο χειμώνα. Εν τω μεταξύ, 6 κρούσματα κορονοϊού έχουν εντοπιστεί μεταξύ των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ στη Λάρισα. Ήδη το Σάββατο έγιναν 50 τεστ, ενώ αναμένεται η πραγματοποίηση ακόμη 5 τεστ, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος διασπορός του ιού. Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός, ενώ ξεκίνησε ήδη ο σχεδιασμός ώστε να καλυφθούν τα κενά σε προσωπικό που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη κατάσταση με εργαζόμενους που θα έρθουν από άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, 9 η ώρα, εδώ και μισή ώρα ήδη έχουν ξεκινήσει τα rapid test στην πλάτη ταχυδρομείου. Αν κάποιος θέλει να κάνει δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό, μπορεί λοιπόν να πάει από εκεί. Λοιπόν, με απόφαση τώρα του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανακοπής μετάδοσης του κορονοϊού στην περιοχή της Λάρισας, από σήμερα 27 Οκτωβρίου αναστέλλονται όλες οι εξωσχολικές δραστηριότητες στα κλειστά γυμναστήρια των σχολικών μονάδων, η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμπητήριου της Νέας Πολιτείας και όλες οι δραστηριότητες στις λέσχες πολιτισμού. Άρα λοιπόν από σήμερα κλειστές αυτές οι δομές
για εξωσχολικές δραστηριότητες στα κλειστά γυμναστήρια, για το κολυμπητήριο της Νέας Πολιτείας, αλλά και για τις λέσχες πολιτισμού της πόλης. Τώρα, πήγαμε σε διαφημίσεις, δώσαμε την είδηση στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θυμάστε για το πολεμικό ναυτικό Καλλιστό. Στα δύο δυστυχώς σκόπηκε από ό,τι φαίνεται, σε 7.30 το πρωί έξω από το λιμάνι του Πειραιά, το Καλλιστό του πολεμικού ναυτικού, έπειτα από σύγκρουση με μεγάλο πλοίο μεταφοράς, εμπορικό βεβαίως, εταιρείας Μάσκ, που πέρασε από πάνω του. Το Καλλιστό έβγαινε από τον άσταθμο όταν το φορτηγό πλοίο έπεσε στην πρίμη του, με αποτέλεσμα να υπάρξει ρήγμα και εισρωή υδάτων. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έχει κοπεί ένα μεγάλο τμήμα της πρίμνης του πολεμικού ναυτικού. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση από το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό για την περισυλλογή των επιβενώντων στο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δύο μέλη του πληρώματος έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Οι δύο τραυματίες, να πούμε ότι περισυνάγεσαν από την θάλασσα, ενώ συνολικά το Καλλιστό είχε 27 άτομα πλήρωμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς έγινε η σύγκρουση των δύο πλοίων. Η ανακοίνωση όμως από το πολεμικό ναυτικό είναι η εξής. Την 3η 27 Οκτωβρίου του 2020 και περί ώρα 7.30 στη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού, σημειώθηκε πρόσκρουση εμπορικού πλοίου με το Καλλιστό. Από το πολεμικό ναυτικό αναλαμβάνονται όλες τις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Καλλιστό. Δεν είναι καλή εξέλιξη, δεν είναι καλή εικόνα. Σίγουρα, ας ευχηθούμε να μην έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, που φαίνεται ότι μόνο είχαμε δύο τραυματίες. Ας ευχηθούμε να μην είναι βαριά τραυματισμένοι. Και βεβαίως δεν είναι και μια καλή εικόνα που δείχνουμε σήμερα, παραμονή της 28 Οκτωβρίου, ένα εμπορικό πλοίο να δυστυχώς να κόβει σχεδόν στην μέση ένα πολεμικό μας πλοίο όπως είναι το Καλλιστό. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις τελευταίες και παρερχόμαστε σιγά σιγά για να δούμε βεβαίως και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, να επιστροφή στην πρωινή ατζέντα για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Να πούμε βεβαίως ότι αν κάποιος δεν τηρεί τα μέτρα, το έχουμε καταλάβει ακόμη και εμείς, δεν φοράμε τη μάσκα μας. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Οι καταστηματάρχες δεν τηρούν επίσης τις αποστάσεις. 4 άτομα ένα τραπέζι, εκτός και αν πρόκειται για οικογένεια. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ζήτημα. Και αν μετά τις 12.30, ειδικά στις πορτοκαλί περιοχές όπως είναι η Λάρισα, δεν κλείσουν τα καταστήματα μέχρι τις 5 το πρωί, δεν τηρούμε και τα αυτονόητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί πέφτουν τσουχτέρα πρόστιμα. Ένα τέτοιο πρόστιμο λοιπόν έπεσε στα Παλαιά του Βόλου. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Δεν είναι το θέμα να πέφτουν πρόστιμα, αλλά να είμαστε όλοι εντάξει απέναντι στους κανόνες για να μην έχουμε προβλήματα και διασπορά του κορονοϊού. Ακριβά πλήρωσε την απόφαση του να αφήσει το κατάστημά του ανοιχτό μετά το προβλεπόμενο ωράριο. Πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καταστηματάρχη στην περιοχή των Παλαιών Βόλου. Αστυνομικοί έφτασαν στο καφέ μπαρ για να διενεργήσουν έλεγχο, αφού η ώρα ήταν 2 παρατέταρτο, ενώ το κατάστημα έπρεπε να είναι κλειστό από τις 12.30. Μόλις όμως ο ιδιοκτήτης αντίκρισε τους αστυνομικούς, κλείδωσε το κατάστημα όπως έγινε γνωστό και τους άφησε απ' έξω. Μετά από διαπραγματεύσεις μίας ώρας, ο ιδιοκτήτης πίστηκε να ανοίξει, ενώ οι αστυνομικοί του βεβαίωσαν πρόστιμο 10.000 ευρώ. Και το κατάστημα σφραγίστηκε για 3 ημέρες. Ένα μαγαζί όπως και στην Αθήνα, κάποια μαγαζιά, ταμπουρωμένοι μέσα, μάλλον μπαίνουν και από την πίσω την πόρτα. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω με την έννοια ότι τέτοια γεγονότα, τέτοια περιστατικά, καλό είναι να μην συμβαίνουν και ενδεχομένως δικαιολογημένα θα τιμωρηθούν. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Όχι τι έγινε στο συγκεκριμένο. Είναι ότι, αν θυμάστε καλά, η εστίαση και γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για την εστίαση στη Μαγνησία, γενικότερα την εστίαση πανελλαδικά, εάν θα τιμωρήθηκε, εάν κάποια μέτρα βγήκανε με το παραπάνω και τα μαγαζιά ήταν κλειστά στην ουσία και όχι ανοιχτά ή δεν δουλέψαν όπως δουλέψανε, ήταν γιατί τέτοια περιστατικά από το καλοκαίρι και μετά σε όλη την Ελλάδα συνέβησαν και με αποτέλεσμα να πάρουν και τα ανάλογα μέτρα οι αρμόδιοι. Δηλαδή, αν δείξουμε, εγώ πιστεύω, ένα καλύτερο πρόσωπο, γιατί τα πράγματα ξεκινούν και δυσκολεύουν, θα είναι καλύτερο και για την εστίαση να μπορέσει να λειτουργεί. Γιατί έχουμε πει και εμείς οι ίδιοι εδώ, έχουμε πει και το έχουμε τονίσει, ότι η εστίαση
που είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καλό είναι να λειτουργούν. Καλό είναι να έχουν κόσμο μέσα με τα ανάλογα μέτρα, γιατί βοηθούν στην μη εξάπλωση του κορονοϊού από θέμα υγειονομικής έτσι, προστασίας και τίποτα άλλο. Ελπίζω ότι αυτά τα μέτρα που παρθήκαν σε περιοχές που υπάρχουν πρόβλημα δεν είναι το εν τρίτον της Ελλάδος, είναι συγκεκριμένες πόλεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός, άντε και λίγο παραπάνω. Είναι λιγότερες από 10 δηλαδή, στους 50 πλάς νομούς που υπάρχουν. Άρα δεν είναι το εν τρίτον, ένα το κρατούμενο. Αυτό το λέω με την γενική εικόνα που υπάρχει, με την έννοια ότι είναι, δεν είμαστε ας πούμε σε κάποιο επίπεδο τι θα κάνουμε. Βέβαια, προσέχουμε αυτή τη στιγμή, θα δούμε πώς θα πάνε τα μέτρα αυτά για τις επόμενες 15 μέρες, τουλάχιστον αυτό λένε οι ειδικοί. Ελπίζουμε να σταθεροποιηθούν και να πάνε προς το καλύτερο, προς τα κάτω δηλαδή, ελπίζουμε, γιατί ακόμη πρέπει να βάζουμε ως παράγοντα και ότι ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, από τη μία βοηθάει στη μη εξάπλωση, αλλά φανταστείτε τι θα γίνεται όταν έρθει περισσότερο κρύο. Οπότε θα περιμένουμε τις 15 μέρες να δούμε τι θα γίνει, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να τονίσω, γιατί μας ακούει και η υπόλοιπη Θεσσαλία, όχι μόνο η Μαγνησία που αφορά το σύλλογό μας, και έχουμε την καλύτερη συνεργασία και με τους άλλους συλλόγους στην υπόλοιπη Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα θα λέγα, γιατί έτσι είναι η εμβέλειά σας, να προσέχουμε λίγο παραπάνω από τα μέτρα που μας έχουν δοθεί, δηλαδή να είμαστε ακόμη καλύτεροι εμείς στην εστίαση, ώστε να βοηθήσουμε το επόμενο 15ο να πάνε τα πράγματα καλύτερα για τις περιοχές μας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ΚΙΕ, οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων των χώρων εστίασης, εξερουμένων, κέντρων διασκέδασης, χώρων δεξιώσεων, catering, bar, παραμένει το 1,8 μέτρα περιμετρικά. Αλλάζει, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Όπως ενημερώνει τα μέλη της η Ομοσπονδία, πλέον ισχύει το εξής. Αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους λόγω κορονοϊού. Εάν δεν παρεμβάλλετε καρέκλα, 0,90 εκατοστά. Εάν παρεμβάλλετε καρέκλα μόνο από τη μία πλευρά μεταξύ τραπεζιών, 1,20 εκατοστά. Εάν παρεμβάλλονται καρέκλες και από τις δύο πλευρές των τραπεζιών, 1,80 εκατοστά. Επίσης, μετά από σχετική ενημέρωση, διευκρινίζεται ότι σε όλους τους χώρους εστίασης και αναψυχής απαγορεύεται ο χορός. Απαγορεύεται ο χορός. Καθίστε στο τραπέζι, απολαύστε τον ποτό, τον καφέ σας. Είπαμε, δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να τηρούμε και τα αυτονόητα. Τώρα, εμείς σας χαιρετούμε. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσει για σήμερα η πρωινή ατζέντα με αυτή την υπέροχη θέα, την ηλιόλουστη Αθήνα και τον Παρθενώνα μας. Με αισιόδοξα μηνύματα, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, θα τα καταφέρουμε, τι στο καλό. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου και στο παρελθόν. Βάζουμε τις σημαίες μας στα μπαλκόνια των σπιτιών μας, έτσι γιατί το νιώθουμε, όχι το τυπικό της υπόθεσης. Από τον Μιχάλη Χειμονίδη, τον Βασίλη Καραμπά, την Έλληνα Κυριαζίδωλα και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.